Έως και την παραμονή της εορτής του 15 Αυγούστου θα διενεργούνται εξετάσεις στους υποψηφίους οδηγούς που περιμένουν στη λίστα προκειμένου να αποκτήσουν το πολυπόθητο, όπως εξελίχθηκε, δίπλωμα οδήγησης. Παραμονή της Παναγίας, λοιπόν, όντως δίνουμε εξετάσεις και η υπηρεσία προς τιμήν της αυτή τη φορά δεν θα κλείσει καθόλου. Ούτε και εμείς θα κλείσουμε, αν και θα μου πείτε μετά από 9 μήνες ουσιαστικά κλειστά είμαστε. Κυριολεκτικά είμαστε όλοι κανονικά στις δουλειές μας. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο των εξετάσεων. Να σημειωθεί πως έχει επανέλθει πλήρως και θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 6 μήνες το παλαιό καθεστώς έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι λίστες που είχαν δημιουργηθεί με το νέο σύστημα. Κάθε Τετάρτη η υπηρεσία θα είναι ανοιχτή. Είχαμε μια πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία έλεγε ότι για ένα μήνα η υπηρεσία θα κλείνει, προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Αυτό σταματάει. 14 Αυγούστου είναι η τελευταία μέρα. Άρα λοιπόν θα μπούμε σε μια κανονικότητα μόνο με μεσημεριανές επιτροπές ή και κάποιες πρωινές που έχω προσωπικά ζητήσει από την υπηρεσία, προκειμένου να αποσυμπιεστεί όλη η κατάσταση, γιατί είναι αρκετός κόσμος ακόμα περιμένει. Πώς είναι περίπου στην ώρα που περιμένουν για να εξεταστούν? Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 3.000 ακόμα, από 2.500 μέχρι 3.000 κόσμος περιμένει. Σκεφτείτε ότι 14 του μήνα ξεκινάμε για πρώτη φορά τα επαγγελματικά στο πρώην δημόσιο κτέο, στο Καρτερό, με λίγες επιτροπές βέβαια και λίγους υποψήφιους. Σε πόσο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει μηδενίσει, ας το πούμε, η λίστα των ανθρώπων που περίμεναν τόσο καιρό? Κοιτάξτε, η λίστα για να μηδενίσει τώρα είναι λίγο δύσκολο στην παρούσα φάση, διότι οι επιτροπές, όπως σας είπα, είναι μειωμένες, άρα και ο κόσμος ο οποίος εξετάζεται είναι μειωμένος. Εκτιμώ ότι θα πάρει πάνω από 6 μήνες. Τουλάχιστον 6 μήνες και με καλή πρόθεση της υπηρεσίας να μπορέσει να εξετάσει όσο δυνατόν περισσότερους. Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Μεταφορών αναζητά λύση και σε σχέση με την άτυπη πίστα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών που υπάρχει στην περιοχή του Παγκριτίου Σταδίου. Το επόμενο εξάμηνο θα γίνει κάποια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να φτιάξουμε ένα νέο νόμο που θα προάγει την οδική ασφάλεια.